ήθελα να πω πως δόθηκε μεγάλη μάχη από όλους μας για να φτάσουμε σήμερα να είμαστε προτινόμενοι για το ημερολόγιο του 2012. Σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών στους κανονισμούς, με δεδομένη την είσοδο νέων κατασκευαστών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι και με αρκετές χώρες να επιζητούν την ένταξή τους σε αυτό, οι απαιτήσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας και της Northman Sport απέναντι στους διοργανωτές των αγώνων είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Πέρα από την αξιολόγηση του αγωνιστικού πλάνου, που αποδεδειγμένα πληρεί τις προδιαγραφές της FIA και του πλάνου της προώθησης και της επικοινωνίας του αγώνα, έπρεπε να πείσουμε τη Διεθνή Ομοσπονδία για την βιωσιμότητα του αγώνα μας εν μέσω της κρίσης που βιώνει το τελευταίο καιρό. Όπως κάθε δημιουργική διαδικασία, έτσι και σε αυτή τη διαδικασία, σχεδιασμού νέου λογοτύπου και νέας οπτικής επικοινωνίας, νέας εταιρικής ταυτότητας, έχουμε το briefing του πελάτη. Παράλληλα με αυτό, κάνουμε μια έρευνα για να δούμε τι υπάρχει στην ιστορία, για να δούμε τι στοιχεία μπορούμε να κρατήσουμε από αυτήν. Βλέπετε εδώ κάποια στοιχεία της ιστορίας του Ράλι Ακρόπολης. Στο επόμενο slide βλέπουμε κάποια στοιχεία που παίρνουμε από τον ανταγωνισμό. Αυτά είναι πολλά λογότυπα από αγώνες και από οργανισμούς των αγώνων αυτοκινήτων. Στις καρτέλες που είδαμε ότι οι περισσότεροι αγώνες αυτοκινήτου έχουν κρατήσει πολλά στοιχεία από το κομμάτι του αυτοκινήτου. Όπως είναι rally plates, όπως είναι καρό σημαίες, όπως είναι στοιχεία αυτοκινήτου. Τα περισσότερα δεν έχουν την τύχη της καλής σχεδιαστικής προβολής. Δεν έχουν συνέπεια στην οπτική τους επικοινωνία. Κάνουν ένα λογότυπο, χρησιμοποιούν συνετά. Και γενικά, γραφιστικά, οι αγώνες αντιμετωπίζονται γενικά με προχειρότητα. Αυτά τα πράγματα ήταν και εμείς αυτά που θέλαμε να γλιτώσουμε και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε το Ράλι Ακρόπολης σαν το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός. Θέλαμε να διαφοροποιήσουμε την οπτική ταυτότητα από τις μέχρι τώρα ταυτότητες όλων των αγώνων. Πάλι οι ειδικές διαδρομές πώς τις επιλέξαμε και γενικά μια οπτική επικοινωνία και μια οπτική ταυτότητα θα πρέπει να έχει και την κατάλληλη τυπογραφία. Τυπογραφία εννοούμε τη γραμματοσύρα που χρησιμοποιούμε σε αρχαϊκό α και δώσαμε την καμπυλότητα, είναι ένα στοιχείο κλασικό που χρησιμοποιούσαν παλιά στους αγώνες για να δώσουμε λίγο την κλασικότητα και τη διαχρονικότητα του Ράλι Ακρόπολης. Πήραμε όλες τις ειδικές του αγώνα, τις μπλέξαμε. Δημιουργήσαμε ένα α, το καθαρίσαμε λίγο για να μην είναι πολύ θορυβόδες και δημιουργήσαμε το βασικό σήμα του Ράλι Ακρόπολης. Αυτό είναι λοιπόν το σήμα του Ράλι Ακρόπολης, το καινούριο. Και θέλω να δούμε λίγο στο επόμενο slide, να δούμε λίγο τη σημειολογία του. Το α είναι το α, είναι το πρώτο γράμμα της αλφαβήτου, σημαίνει Ακρόπολης, είναι το νούμερο 1. Τα χρώματα δηλώνουν πάρα πολλά για το πρόσωπο του αγώνα, για την πολυπλοκότητά του, έτσι πως μπλέκονται οι ειδικές. Το κόκκινο, επειδή είναι το πιο σπάνιο χρώμα στη φύση, άρα χρησιμοποιείται όπου θέλουμε να δηλώσουμε έντονη κατάσταση, άρα δηλώνει το πόσο έντονος είναι ο αγώνας. Το πράσινο είναι η φύση και το τοπίο και το μπλε είναι η θάλασσα και γενικά η ελληνικότητα. Οι απλοποιημένες μπλεγμένες γραμμές των ελληνικών διαδρομών είναι, όπως είπαμε, η πολυπλοκότητα και η γραφή και η καμπυλότητά της δίνουν τα ελληνικά στοιχεία αλλά και την κλασική ιστορία, τη διαχρονική μάλλον ιστορία του Ράλι Ακρόπολης.